Υπάρχει αρκετό κόσμο. Η αίθουσα είναι γεμάτη από στελέχη, δοτικά στελέχη και φίλου του Πασόκ. Μεταξύ των βουλευτών που διακρίναμε είναι η αίθουσα του Φιλοκούλου και ο Δόδο Παπαθεοδόρου, ο πρώην βουλευτή Μεσνιά Δημήτρη Κουσελά, στελέχη παλιών ομαρχικών εκτροπών του Πασόκ, φίλοι και υποστηριστέ του Πασόκ από τα παλιά. Να πούμε ότι νωρίτερα, όπω είπα, την κυρία Γεννηματά έχει πάει Σπάρτη και αυτή την ώρα επισκέπτεται το Μουσείο Παραδοσική Φορεσιά του Λυκείου Γίνων Καλαμάτα. Στη συλλογή τη κυρία Καρέλια και αναμένεται σε λίγη ώρα να ασκηθεί στο αμφιθέατρο του Μοντούρα, εδώ στο διοικητήριο Μεσυγεία στην Καλαμάτα, για να μιλήσει. Όπως λέμε, κύριο σύνθημα τη ομιλία τη κυρία Γεννηματά είναι το τολμάμε. Γιάννη, λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, η Φόφη Γεννηματά συνεχίζει την περιοδία της και βρίσκεται στην Καλαμάτα. Έχουμε δει και από τις προηγούμενες επισκέψεις στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας ότι ακολουθά ένα συγκεκριμένο μοτίβο στην ομιλία της, όπου εκτός από την πολύ σκληρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, μιλάει και για την επόμενη μέρα που ελπίζει να έρθει για την κεντροαριστερά. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για το νέο φορέα. Είναι η επόμενη μέρα. Γι' αυτό και η κυρία Γεννηματά και όλοι οι υποψήφοι επικεφαλείς του νέου φορέα καλούν τους φίλους της κεντροαριστεράς, τους απλούς πολίτες, να προσέλθουν να ψηφίσουν στις 12 και 19 Νοέμβρη. Γιατί όσο το δυνατόν, όσο είναι πολύ ψηφίσουν, τόσο πιο ισχυρό θα είναι ο νέος φορέας που ευελπιστεί να πάρει τη θέση που είχε παλιά το Πασόκ ως κίνημα εξουσίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι συμμετοχή, ενώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όσοι δεν ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο γύρο. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, την Παρασκευή επισκέφτεται την Καλαμάτα και ο Γιάννης Μανιάτης. Ναι, την Παρασκευή θα είναι και ο βουλευτής Αργολίδας, θα είναι στην Καλαμάτα βουλευτής Αργολίδας και υποψήφιος εκ